Τα ντοκουμέντα που δείχνουν ότι στην αστυνομία, όπως λέγαμε και πριν, υπάρχουν δύο πλευρές. Η μια της αστυνομικίνας που συζητούσαμε νωρίτερα και η άλλη αυτή εδώ. Με χρυσαυγίτες, οι οποίοι πίσω από τις γραμμές των ΜΑΤ φαίνεται ότι δρούν κανονικά, ανεξέλεγκτα και ανενόχλητα. Δεν είναι η πρώτη φορά, θα πείτε. Το έχουμε δείξει, το έχουμε ξαναδείξει. Έφτασε η ώρα όμως να μην το ξαναδείξουμε. Μακάρι λοιπόν αυτό το βίντεο που θα δείτε να είναι η τελευταία φορά που καταγράφεται και να μην υπάρξει άλλη. Θα καταλάβετε γιατί. Μια μέρα μετά τις πρωτοφανείς εξελίξεις στην αστυνομία, με τις παρετήσεις, τις μετακινήσεις και τις διαθεσιμότητες ακόμα και ανώτατων αξιωματικών, αποκαλύπτονται νέα στοιχεία για τις σχέσεις μελών της με τη Χρυσή Αυγή. Στοιχεία που αναγκάζουν το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων να ξεκινήσει έρευνες ακόμη και σε αστυνομικά τμήματα. Το μεσημέρι, οι άνδρες του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων πήγαν σε τρία αστυνομικά τμήματα και ξεκίνησαν εξονυχιστική έρευνα για υποθέσεις ρατσιστικής βίας. Πρόκειται για τα τμήματα Νίκαιας, Καμινίων και Ρέντι, με τους αστυνομικούς να ερευνούν το ενδεχόμενο πλημελούς ή μηδενικής ενασχόλησης ορισμένων συναδέλφων τους με τις υποθέσεις αυτές και να έχουν σαφείς εντολές να ψάξουν όλους τους χώρους των τμήματων. Είναι γεγονός ότι έχουμε και εμείς από την πλευρά μας καταγγείλει τις αδυναμίες και τα κοινά που παρουσιάστηκαν κατά το παρελθόν σε τέτοιου είδους περιστατικά. Και κάναμε και σχετικές προτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτού του είδους, αυτού του φαινομένου. Η έφοδο στα τρία αστυνομικά τμήματα έγινε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας Έθνος για άτομο που φωτογραφήθηκε σε κατασκήνωση της Χρυσής Αυγής πίσω από τον δολοφόνο του Παύλου Φίσα. Και λίγες μέρες αργότερα πετούσε πέτρες σε αντιφασίστες και διαδηλωτές δίπλα από τους άνδρες των ΜΑΤ. Ο νεαρός που φορούσε μαύρη φανέλα και παντελόνι παραλλαγή στην κατασκήνωση της Χρυσής Αυγής διακρίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες στα πρόσφατα επεισόδια του Κερατσινίου, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά. Στις φωτογραφίες τον βλέπουμε να στέκεται πολύ κοντά στους άνδρες των ΜΑΤ, να πετάει πέτρες στους αντιφασίστες, να συνομιλεί με αστυνομικούς και να παρακολουθεί τις προσπάθειες ατόμων που είχαν τον ίδιο στόχο με εκείνον. Εδώ βλέπουμε και το επίμαχο βίντεο. Ο νεαρός με την κόκκινη μπλούζα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επεισοδίων. Οπισθοχωρεί και πετάει πέτρες σε αντιφασίστες και κάνει χειρονομίες λίγα μόνο μέτρα από τους άνδρες των ΜΑΤ που βλέπουν και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Το φρουρό λοιπόν, Όλγα, του Κώστα Μπαρμπαρούση, που συνελήφθη πριν από λίγο από συναδέλφους του στο Αγρίνιο μετά από έρευνα των αστυνομικών στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Πρώτη φορά τον είχαμε συναντήσει, αν θυμάστε, όταν είχε γίνει το επεισόδιο στο Αγρίνιο με τους χρυσαυγίτες να σπάνε τους πάγκους των αλλοδαπών. Και μάλιστα τότε είχαμε μπερδέψει το άτομο το οποίο βρισκόταν δίπλα στον Κώστα Μπαρμπαρούση. Νομίζω εδώ βλέπουμε το ξεκίνημα αυτής της λαμπρής επιχείρησης της Χρυσής Αυγής. Βλέπουμε τον κύριο Μπαρμπαρούση. Και διακρίνεται και ο αστυνομικός που, όπως πολύ σωστά λες, τον είχαμε μπερδέψει. Νομίζαμε ότι είναι χρυσαυγίτης. Ναι. Δύο μέρες μετά, λοιπόν, είχε αποκαλυφθεί ότι ήταν ο αστυνομικός φρουρός, ήταν ο συνοδός του, ο οποίος μάλιστα εκείνη τη μέρα ήταν μαζί του και έσπαγε και ο ίδιος τους πάγκους των αλλοδαπών στη Λαϊκή στο Μεσολόγγι. Σήμερα, λοιπόν, αποκαλύφθηκε κάτι ακόμα. Ότι τα προσωπικά του αντικείμενα, για και παράδειγμα. Υπήρξε διαθεσιμότητα γι' αυτό. Βεβαίως είχε μπει σε διαθεσιμότητα. Και αντί να πάει να δώσει τον οξυγοπλισμό του στην υπηρεσία, πήγε και τον κατέθεσε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς, διότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Πριν γίνει συνοδός του Χρυσαυγίτη βουλευτή. Να, αυτός ήταν... είναι αυτός που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μην με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ακριβώς πριν λοιπόν γίνει συνοδός του Χρυσαυγίτη βουλευτή, υπηρετούσε σε μια δημιουργία της αστυνομικής διεύθυνσης Ετωλίας. Έτσι λοιπόν το κράνος του, καθώς επίσης και δύο καλαμίδες της αστυνομικής δημιουργίας που του ανήκουν, ήταν ο προσωπικός του οπλισμός, καθώς επίσης και κυνηγητικά φυσίγγια επίσης δικά του, αντί να τα αφήσει στο σπίτι του, είχε πάει και τα είχε αφήσει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Που θεωρεί λοιπόν... σπίτι του προφανώς. Σήμερα λοιπόν που έκανε έφοδο η αστυνομία τα βρήκε εκεί. Ο ίδιος ήταν κάτω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, επικοινώνησε μαζί του κάποιος στέλεχος της οργάνωσης, ανέβηκε πάνω στα γραφεία, παραδέχτηκε ότι είναι δικά του τα αντικείμενα αυτά και φυσικά συνελήφθη. Είμαι γόλο ότι θα του δώσει ένα πακέτο μακαρόνια και ένα κουτί μπισκότα, το ό,τι χειρότερο δηλαδή πάνω στην πείνα του. Εκμεταλλεύεται τον άλλον στην ανεργία του και του δίνει ένα κουτί κρέας. Της πρατζόλας το πιστεύω είναι. Τώρα που σε έχουμε καταντήσει με την ανεργία που έχει πέσει. Έλα σου δώσω τρόφιμα και εσύ έλα στο κόμμα. Πάει κατευθείαν εκεί, γράφεται, παίρνει καμιά τσάντα, κάνα έτσι, αυτά. Του τάζουνε δουλειά, άμα πιάσουνε και πέντε αφελείς, ίσως να τους βάλουνε και να κάνουνε ακραία πράγματα. Ξέρω. Και οι δικοί σας οι άνθρωποι που πήγανε, γιατί πήγανε, από πείνα? Προφανώς ναι. Τους βάζουνε, φυλάνε εκεί τα κτίρια τους, τα πράγματά τους, τα... Τους κάνουν υπαλλήλους τους. Κάπως έτσι πες.
Κακό, κακό πράγμα για την πόλη μας, κακό πράγμα. Είναι άνεργος, κάτοικος Περάματος. Δικοί του άνθρωποι αλλά και γείτονές του έγιναν μέλη στη Χρυσή Αυγή για ένα κομμάτι ψωμί, μας λέει. Καταγγέλει την εκμετάλλευση, τη στρατολόγηση ανέργων σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια η ανεργία θερίζει. Παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία. Οικογένειες βουλιάζουν στην ανέχεια. Μεταλλεύονται την πείνα και την ανέχεια. Ακριβώς. Δηλαδή. Είναι θέμα εκμετάλλευση. Και έχουν βρει έναν τρόπο να στρατολογούν, έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Αν είναι ένας τρόπος πολιτικής δικός τους. Με τους άνεργους. Αυτή είναι η δύναμη σήμερα. Πόσοι εργαζόμενοι είναι και πόσοι άνεργοι είναι. Άμα το βάλεις, το 60% είναι άνεργοι. Έτσι. Με αυτή την πολιτική και με αυτό το ρυθμό, μαζεύουν τον κόσμο. We have ashamed and defeated our attackers. Five terrorists were killed with gunfire. 11 suspects are in custody. Το θρίλερ έληξε μετά από 4 ημέρες πολιορκίας, είπε ο πρόεδρος Κενιάτα. Νωρίτερα πάντως, πυρά και εκρήξεις συγκλώνησαν ξανά το εμπορικό κέντρο Westgate στο Ναϊρόμπι. Για 2 Αμερικανούς και 1 Βρετανίδα ανάμεσα στους ενόπλους μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κένιας. 2 or 3 Americans, and I think so far I've heard of one Brit. And she's, I think, done this many times before. That British female could be Samantha Luthwaite, wife of 7/7 bomber Jermaine Lindsay, who the Kenyans have been chasing for terrorist offences. Βρετανική εφημερίδα γράφει ότι η λευκή χείρα, όπως την αποκαλούν, μπορεί να είναι ήδη νεκρή, καθώς το πτώμα μιας λευκής γυναίκας βρέθηκε μετά την έφοδο των στρατιωτών. Στην πόλη Τζαρντίνι Νάξο στη Μεσίνα, ελληνικά θα ήταν Ναξόκηπος, η κάμερα ασφαλείας σε κεντρικό κοσμηματοπολείο καταγράφει την μαύρη κωμωδία μιας απόπειρας διολιστών να οικειοποιηθούν τους θησαυρούς του, χωρίς να φοβηθούν μια χαμηλών τόνων πελάτησα και πολύ περισσότερο τον ιδιοκτήτη. Σαν κύριος μπαίνει ο πρώτος κλέφτης που βγάζει περίστροφο για να απειλήσει το κοσμηματοπόλι, ακόμα και στα ενδότερα του μαγαζιού, εκεί που είναι και το χρηματοκιβώτιο. Ο έτερος ληστής, φορώντας κράνος μοτοσικλέτας, δεν προλαβαίνει να βάλει του χεριού του τα κοσμήματα όταν βλέπει τους ρόλους θήτη και θύματος να αντιστρέφονται. Τον κοσμηματοπόλι να κυνηγάει κλωτσιδών τον κλέφτη με το περίστροφο, που ήδη είχε πάρει στο κατόπι του τον τελικά θρασίδηλο ελαφρό χέρι με το κράνος. Ο ανήλικος γιος του μικρού τρέχει πίσω από τον πατέρα του, αλλά τον σταματά η πελάτησα που τον κρατά κάπως αλαφιασμένη από την όλη περιπέτεια. Η ληστεία που κατέληξε φαρσοκομωδία παραλίγο να γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Αλλά διαδικτυακά από τότε που μεταφορτώθηκε κάνει θράψη και γελά ο κάθε πικραμένος πριν των 2 κακοποιών που καταζητούνται.